Καλησπερούδια, καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μου. Πώς μου είστε, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Για μένα είναι Παρασκευή, αλλά ξέρω ότι θα το δείτε εσείς Τρίτη, οπότε γι' αυτό σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είχατε καλή αρχή στα σχολεία σας. Σας εύχομαι πραγματικά ό,τι το καλύτερο για αυτή την νέα αρχή, είτε όσο αφορά το Σεπτέμβρη, είτε όσο αφορά το σχολείο. Τώρα βέβαια αυτά τα τελευταία βίντεο όλο αυτό λέω, αλλά είμαι τόσο χαρούμενη και ενθουσιασμένη. Εμείς προς το παρόν και εύχομαι να κρατήσει, είμαστε καλά. Ξεκινάω αυτό το βίντεο μεσημεριάτικα. Η ώρα είναι, θα σας πω αμέσως τι ώρα είναι, 4 και 20, αλλά εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε η μέρα σήμερα. Χαλαρά περάσαμε σήμερα, έκανα κάποια πράγματα, ακόμα δεν έχω ξεκινήσει δουλειά σπιτιού, έκανα άλλες δουλειές, τα παιδιά μου να τα τακτοποιήσω, πέρασε λίγο χρόνο με τον Νίκο το πρωί, τώρα έχει φύγει ο Νίκος, πέρασε και από το καθαριστήριο να πάρει τα ρούχα της βάφτισής μας, της βάφτισης και του γάμου τέλος πάντων που τα είχα πάει στο καθαριστήριο, θα μου τα φέρει λογικά το βράδυ. Και αυτά, έχει φύγει για τη δουλειά λοιπόν. Τώρα ο μπέμπις κοιμάται όπου να είναι, θα ξυπνήσει. Και ο Γιάννης ξεκουράζεται λίγο στον καναπέ με διάφορα παιχνίδια παιδικά κτλ. Αυτά. Και δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα για σήμερα. Αν καταφέρω και τελειώσω με τις υποχρεώσεις που έχω, τις καθημερινές, τις σημερινές, ή μια εκκρεμότητα που έχω, ίσως κάνουμε και ένα μπανόφι. Αυτά, πείτε μου εσείς κάτω πώς περνάτε, πώς ήταν η νέα αρχή στο σχολείο. Είναι να τον εφάς. Πάω λοιπόν τώρα να γυρίσω ένα TikTok με την καινούργια μου οντόβουρτσα, γιατί ακόμα δεν την έχω δείξει ούτε στο Instagram, ούτε στο Facebook, ούτε στο TikTok, τίποτα, μόνο σε εσάς. Εσείς είχατε την τιμητική εδώ στο YouTube. Πάω λοιπόν για να ξενιάσω και μετά να συνεχίσουμε με την καθημερινότητα. Παιδιά, ξεκινάω να κολλάω τα χαρτάκια στις κούτες για τις διευθύνσεις, τη διεύθυνση μάλλον των γονιών μου. Γιατί έρχονται τη μεταφορική να πάρουν 24 κυβότια έχω ετοιμάσει, τα άλλα δεν είναι έτοιμα, αλλά δεν μπορούσα άλλο να τα έχουμε στη μέση και δεν έχω και άλλες κούτες, οπότε τα στέλνω αυτά να φύγουν γιατί και ο Γιάννης έχει αρχίσει να σκαρφαλώνει πάνω τους. Και μου είπαν ότι έρχονται τώρα, οπότε πρέπει να αρχίσουν να κολλάω τα χαρτάκια πριν έρθουν. Και έχω εδώ και παρέα. Όλη η γειτονιά, γιατί ο μπέμπης ήθελε να βγει έξω, μπουσουλούσε και τον έβαζα μέσα, ξαναμπουσουλούσε, τον έβαζα μέσα, ξανά, ξανά, ξανά και μετά τον έβαλα σε πάρκο και έκλαιγε και ο Γιάννης σκαρφάλωνε πάνω στις κούτες και δεν μας άφηνε να κάνουμε δουλειά και ο άνθρωπος έπαιρνε λάθος κούτες που δεν είχα βάλει ακόμα χαρτί και εγώ ούρλιαζα και με άκουσε όλη η γειτονιά. Να, αυτά που δεν βλέπετε, αυτά. Τελικά όλα καλά. Μείνανε αυτά εδώ που δεν είχα προλάβει να τα πακετάρω, δεν είχα υλικά δηλαδή. Έξαλλη, έξαλλη! Πάει έξω, μαμά! Δεν πάει πουθενά. Μόνο μέσα. Χεμ. Πάω να κατεβάσω λίγο... Να κατεβάσω λίγο ρυθμούς και θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Εδώ αυτά τώρα... Οπ. Α. Δεν έχω κούτες που να χωράνε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βασικά δεν έχω καθόλου κούτες αυτή τη στιγμή, αλλά δεν χωρούσαν σε αυτές που είχα. Και αύριο ευελπιστώ ο καλός μου σύζυγος να κάνει κάτι γι' αυτό. Αυτά. Καλησπέρα! Τι κάνετε? Περίπου ίδια ώρα που σας άφησα, αλλά την επόμενη μέρα, βρίσκω την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είμαι καλά σήμερα, χθες δεν ήμουν πολύ καλά γι' αυτό σταμάτησα. Με φρικάρανε λίγο, η αλήθεια είναι. Σήμερα είμαι καλύτερα και αφού έκανα κάποια πράγματα και μου είχε μείνει μόνο ένα βουνό πιάτα, αν ξέρεις δηλαδή αυτό κατά τα λέμε καλά, και τα υπόλοιπα είναι ένα τακτοποίημα, όταν κοιμηθούν τα παιδιά θα το κάνω, γιατί πιο πριν δεν έχει νόημα.
ξαναγίνεται. Οπότε έστω να κρατήσει μέχρι το πρωί. Θα το κάνω όταν κοιμηθούνε. Τώρα θα τους ταΐσω, θα φάω κι εγώ. Θα τους μπανιάρω. Σάββατο είναι σήμερα. Και αφού τα κάνω αυτά, θα ανεβάσω ένα vlog που έχω έτοιμο, αλλά περιμένω να πάει πιο απόγευμα, γιατί νομίζω ότι σας αρέσει καλύτερα πιο βραδάκι να τα ανεβάζω. Πάει καλύτερα από άποψη προβολών, οπότε τα αφήνω για πιο βράδυ. Αυτά, τι άλλο, είπαμε πιάτα, φαγητό, μπάνιο τα παιδιά, το vlog, και αφού κοιμηθούν, τότε θα φτιάξω λίγο το σπίτι, θα ψήσω δύο μπριζόλες του Νίκου, του φτιάξω μια ωραία σαλατούλα, λάχανο, μαγιονέζα. Έχει και μία σκεπαστή από χθες. Λίγο, μισή σκεπαστή. Αυτά. Εύχομαι σήμερα να τα καταφέρουμε να κοιμηθούν νωρίς τα παιδιά, γιατί αυτές τις μέρες κοιμούνται πολύ αργά και με ταλαιπωρούν. Εύχομαι να τα καταφέρουμε και να έχω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου σήμερα το βράδυ. Για να δούμε. Για να δούμε. Παιδιά, έφτιαξα ένα πρόγραμμα του Γιάννη που θα το τηρεί ο Γιάννης από Δευτέρας. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι. Και του άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, έχω κάνει φανταστική καλλιτεχνία. Θα σας το δείξω τώρα. Περίμενε. Ξυπνάμε και... Τι κάνουμε εδώ? Πλένουμε. Πλένουμε τι? Τα βόδια μας. Και... Με τον μπαμπά. Και τη μούρη. Τη μούρη μας και τα δόντια μας. Μετά... Και τα βαβιά μας μαζί με τον μπαμπά. Ναι, και εδώ. Ρούχα μαζί με τον μπαμπά. Βάζουμε ρούχα και παπούτσια. Μετά. Σάντουιτς παίρνουμε μαζί με τον μπαμπά. Να πάμε στο σχολείο με τον μπαμπά. Πρώτα τρώμε εδώ πρωινό. Δεν έχει πρωινό αυτό το σχολείο που θα πάμε αυτή τη φορά. Θα το τρώμε στο σπίτι το πρωινό. Μετά παίρνουμε τη τσάντα, το μπολ. Το μπαμπά σου θα πάει. Ναι, όλα αυτά μαζί με τον μπαμπά. Τη Αλεξάνδρα, ναι, μέσα στο σχολείο θα πει. Εντάξει, όλα αυτά μαζί με τον μπαμπά. Λοιπόν, κοίτα, παίρνουμε τη τσάντα, το παγουρίνο και τον μπολ. Και ο μπαμπάς θα φέρει τη τσάντα. Εντάξει, και θα μπούμε στο αμάξι. Και ο μπαμπάς δίπλα μου. Και βέβαια ο μπαμπάς. Και μετά, πού πάμε? Στο σχολείο με τον μπαμπά. Και τι μαθαίνουμε? Πράγματα. Μαθαίνουμε, παίζουμε, βρίσκουμε φίλους, τρώμε δεκατιανό. Και ο μπαμπάς βρούμε φίλους. Ναι. Και μετά... Πάμε στο σπίτι. Και κάνουμε μπάνιο, αλλάζουμε ρούχα, τρώμε μεσημεριανό και μετά... Παίζουμε. Παίζουμε. Και σε κουραζόμαστε. Μπράβο. Παίζουμε, τρώμε απογευματινό, πάμε βόλτα, βλέπουμε τηλεόραση και τάμπλετ. Ναι. Και μετά... Είναι η ώρα για τάμπλετ. Τώρα είναι η ώρα για τάμπλετ. Ναι. Και μετά τηλεόραση. Τηλεόραση είδες. Λοιπόν, και μετά από αυτό το παιχνίδι, βόλτες, απογευματινό, τι κάνουμε? Τώρα είναι η ώρα να παίξουμε εδώ. Έπαιξες, είδες τηλεόραση. Τώρα θα φας και θα κοιμηθείς. Ναι. Για, τώρα τι κάνουμε εδώ? Είναι η ώρα για να φάω ψωμί με μαρμελάδα. Εντάξει. Εδώ τι κάνουμε? Ξεκουραζόμαστε. Κοιμόμαστε και νωρίς. Γιατί την άλλη μέρα... Ναι. Ξυπνάμε νωρίς. Και πάμε σχολείο. Ακριβώς. Σ' αρέσει το πρόγραμμα έτσι πως το ζωράς? Και μετά παίρνουμε τα πράγματα και πάμε στο αυτοκίνητο και μετά πάμε στο σχολείο και να ξανά γυρνάμε στο σπίτι και βούμε τάμπλετ και τηλεόραση και βόλτα και ψωμί με μαρμελάδα και παίζουμε και ξεκουραζόμαστε. Α, μπράβο, τέλειο πρόγραμμα. Πείτε μου αν έχω ξεχάσει κάτι, γιατί τώρα ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί. Το σκίτσο μου ήταν φανταστικό, δεν θέλω να ακούσω κουβέντα, κανονίστε. Θα βάλω τον Νίκο σε χαρτόνι που θα πάμε τη Δευτέρα να το πάρουμε. Να αγοράσουμε ένα χαρτόνι και να το ζωγραφίσει. Να το βάλεις. Ναι αγάπη μου, θα σου φτιάξω εγώ τώρα απογευματινό. Έχει να... και μέσα σοκολάτα. Δεν έχει σοκολάτα. Είναι σκέτο ψωμί. Που λέτε, θα τον βάλω να μου ζωγραφίσει όμορφα με χρώματα και μαρκαδόρους πάνω στο χαρτόνι το πρόγραμμα. Γιατί αυτός ο Νίκος ζωγραφίζει κάπως καλύτερα από μένα.
Λοιπόν, η ώρα είναι 7, εγώ έχω τελειώσει με όλες μου τις δουλειές και του σπιτιού και τα πάντα. Μόνο να μαγειρέψω το Νίκη θέλω, αλλά λίγο πιο μετά να το βρει έτσι κάπως ζεστό, τις μπριζολίτσες του. Και τώρα, τάισα και το μπέμπι, αλλά δεν ήθελε και πολύ και του έχω δώσει τώρα λίγο πρόσφορο να τρώει στο καθισματάκι του. Όσο τον τάιζα, είδα και λίγο από την αγαπημένη μου YouTuber, την Τάρα, Τάρα Henderson λέγεται, για να ανέβω έτσι να κάνω και άλλα πράγματα. Θέλω να φτιάξω ένα γλυκό, ήταν να κάνω μπανόφι για να σας δώσω και τη συνταγή, γιατί μου τη στάθετε πάρα πολύ, παρόλο που σας το έχω δείξει στο παρελθόν. Όμως θα την κάνω μέσα στη βδομάδα, γιατί δεν έχω μπανάνες της προκοπής και δεν έχω και σοκολάτα για από πάνω. Οπότε θα κάνουμε τώρα κάτι άλλο, άλλο γλυκό, το καλοκαιρινό αυτό με το ζύλι που πάλι σας έχω δείξει, αλλά θα σας το ξαναδείξω τώρα. Και γιατί έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Οπότε αυτό, κάνουμε το γλυκό, φτιάχνουμε το φαγητό του Νίκου και τέλος για σήμερα. Ο Γιάννης χαλαρώνει λίγο στο τάμπλετ του, γιατί σε λίγο θα πάει για ύπνο. Εδώ ο μπέμπις όπως βλέπετε τρώει. Ναι. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ πώς το πιάνει. Τρώει εσύ, μην ενοχλείσαι. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που τελείωσα νωρίς και θα μπορούσα να αποφύγω και το γλυκό, αλλά με τρώει ο κόλος μου να πλένω πιάτα. Κατά τα άλλα το θέλω όμως το γλυκό να υπάρχει στο σπίτι, οπότε γι' αυτό θα το κάνω και δεν πειράζει, ας φάω λίγο χρόνο παραπάνω και λίγα πιάτα παραπάνω να έχω για αύριο, γιατί σήμερα έπλυνα πιάτα, φτάνει, μία φορά τη μέρα. Και έχουμε και λέμε, έχουμε ένα ταψάκι, γαλατάκι στο μπολ και πτύμπερ Παπαδοπούλου για την πρώτη στρώση. Οπότε παγωμένο είναι το γάλα, παίρνουμε το μπισκοτάκι, έσπασε, δεν πειράζει, θα μας χρειαστεί και αυτό το σπασμένο για τις γονίτσες. Παίρνουμε εδώ το μπισκοτάκι, βουτάμε 1-2 με καθαρά χέρια, στρώνουμε. Και κάπως έτσι έχουμε την πρώτη στρώση του γλυκού. Έχω κάνει κάποια μπαλωματάκια εδώ, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε να φτιάξουμε την κρέμα. Τώρα έχω 2 συσκευασίες γκαρνί, όπου θα χρησιμοποιήσω 1,5. Δηλαδή, μία συσκευασία που έχει μέσα 2 φακελάκια και άλλο ένα φακελάκι από τη δεύτερη συσκευασία, για να βγει πιο πλούσια ακόμα η κρέμα μου, σε ποσότητα εννοώ. Και θα ρίξω μέσα 3 φλιτζάνια γάλα, όχι μέχρι πάνω, ένα φλιτζάνι γάλα για κάθε φακελάκι λοιπόν, ουσιαστικά. Κακούργα, μαν! Και θα ανακατέψω μέχρι να δέσει κρέμα. Πολύ πολύ καλά.
Θα ρίξω και ένα κεσεράκι γιαούρτι και θα ανακατέψω. Και αφού είναι έτοιμη η κρέμα μου, θα στρώσω την μισή πάνω από τα μπισκότα μου. Ωραία, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα στρώσω ακόμα μία φορά μπισκότα. Κάπως έτσι δηλαδή. Και ακόμα μία στρώση με σαντιγί για ό,τι συγκαρνεί. Και αφού είναι έτοιμο, το βάζω στο ψυγείο να παγώσει για καμιά ωρίτσα και πάω να φτιάξω το ζελέ μου. Έχω εδώ φρουί ζελέ γιώτης με γεύση φράουλα. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε ό,τι γεύση θέλετε. 2 φακελάκια θα χρησιμοποιήσω. 2 φακελάκια λοιπόν και 2 ποτήρια βραστό νερό. Μέχρι τη γραμμή τα γέμισα. Και ανακατεύουμε να διαλυθεί η σκόνη. Και θα βάλω ένα ποτήρι παγωμένο νερό και ένα ποτήρι παγωμένο χυμό. Αφού λοιπόν ανακατέψω, είναι έτοιμο να μπει στο ψυγείο και αυτό για καμιά ωρίτσα. Και μετά, ουσιαστικά το κάνω αυτό για να παγώσουν και τα δύο, και αυτό και το γλυκό. Για να μην το ρίξω αυτό τώρα έτσι όπως είναι και ανακατευτεί με το γλυκό. Γιατί μου έχει συμβεί. Είχα ρίξει δηλαδή έτσι ζεστό το μείγμα αυτό, δεν είχε παγώσει και το γλυκό και έγινε, μη σας πω πως έγινε, οπότε αν παγώσουν και τα δύο θα μείνει το ζελέ στην επιφάνεια. Οπότε τα λέμε σε μια ώρα. Παιδιά, ζορίστηκα λίγο, αλλά κοιμήθηκε επιτέλους ο Γιάννης, τσάντι τελείω κι εγώ. Και ο μπέμπης τώρα είναι έτοιμος και αυτός για ύπνο, με περιμένει. Ήρθε εδώ να βγάλω το γλυκό μου, αλλά μου πήρε πάνω από μία ώρα και άρχισε ήδη το ζελέ να πίζει, οπότε λάθος αυτό, γιατί δεν στρώνει καλά τώρα. Το έστρωσα, αλλά δεν έχει στρώσει πάρα πολύ καλά, δηλαδή κανονικά θα πρέπει να είναι διάφανο. Τώρα κάνει κάποια νερά, επειδή είχε ήδη αρχίσει να πίζει και το ανακάτεψα για να το στρώσω, οπότε εσείς να το προσέξετε αυτό. Παρ' όλα αυτά στη γεύση θα είναι ίδιο και καλύτερο. Θα βάλω τώρα και φρουτάκια. Και έτοιμο το πρωί να το φάμε. Ανανά, κομπόστα έβαλα εδώ και παιδιά σας προκαλώ να το δοκιμάσετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό, γευστικό, δροσερό, καλοκαιρινό γλυκό. Έπρεπε να το κάνω πρωτού τελειώσει το καλοκαίρι, γιατί φέτος με τα δύο παιδιά δεν το έχω φτιάξει και ήταν κρίμα. Τουλάχιστον δεν θυμάμαι να το έχω φτιάξει. Το πρωί θα το δοκιμάσουμε. Και Επιτέλους, ζορίστηκα και σήμερα να τους κοιμήσω. Πιστεύω με το σχολείο όμως να ρολάρει λίγο η κατάσταση. Ο ένας ξυπνάει τον άλλο, οπότε και να θέλει ο ένας να κοιμηθεί, ο μπέμπις δηλαδή, δεν μπορεί, αν δεν κοιμηθεί ο Γιάννης. Η ώρα είναι 11 και έχω αρκετό χρόνο μέχρι να με πάρει ο ύπνος για να αφιερώσω στον εαυτό μου. Και τι θα κάνω? Το απόλυτο τίποτα. Θα κάτσω να δω YouTube. Έχω να το κάνω αυτό με ησυχία και με χρόνο πολύ καιρό. Όμως νομίζω ότι το έχω ανάγκη, δηλαδή όπως σας έχω ξαναπεί, είναι κάτι που με ξεσηκώνει, μου δίνει κίνητρο, μου φτιάχνει τη διάθεση, είναι σαν να μου λέει σήκω, κάνε και εσύ κάτι. Οπότε τα βλέπω τώρα για να είμαι έτοιμη για αύριο, για μια καινούρια μέρα. Και αυτό, νομίζω ότι έχω προσπαθήσει αυτές τις μέρες να το κάνω, αλλά δεν τα κατάφερα.
όλο ήμουνα με τα παιδιά ή κάτι άλλο πρέπει να κάνω ή με έπαιρνε ο ύπνος. Οπότε νομίζω ότι σήμερα θα τα καταφέρω να αφιερώσω αυτό το χρόνο στον εαυτό μου και να χαλαρώσω. Γιατί μέχρι στιγμής ο μόνος χρόνος που αφιερώνω στον εαυτό μου πέρα από το να κάνω κάποια περιποίηση έτσι στα γρήγορα, ενώ για να χαλαρώσω, είναι όταν κοιμάμαι. Γι' αυτό πάλι δεν το κάνω καλά. Αυτά παιδιά, να προσέχετε κι εσείς τον εαυτό σας όσο μπορείτε. Είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να έχετε να δώσετε στους υπόλοιπους που αγαπάτε. Και θα τα πούμε εμείς στο επόμενο βίντεο, το οποίο επόμενο βίντεο είναι super, super, διότι σας έχω συνεργασία και τέλειο διαγωνισμό. Μείνετε συντονισμένοι, σας θέλω εκεί δυνατούς και δυνατές. Μέχρι τότε, κάντε από τώρα την εγγραφούλα σας σε αυτό το κανάλι να είστε έτοιμοι για το διαγωνισμό, αλλά και να είστε εδώ σε όλα τα όμορφα που έρχονται. Μπορείτε να με βρείτε και στο Instagram, αλλά και στη σελίδα μου στο Facebook, όπου θα βρείτε τα links κάτω στο κουτί της περιγραφής. Σας περιμένω με χαρά και εκεί. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας και πάλι παιδιά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι Κυριακή. Χθες τα μεσάνυχτα έληξε βασικά τώρα 12 η ώρα τη νύχτα που μας πέρασε. Έληξε ο διαγωνισμός μας σε συνεργασία με Vita4U και σας έχω βγάλει νικήτρια. Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ όλους όσους πήρατε μέρος.